Και πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε με την πανδημία, διότι τα νούμερα ξαναέρχονται εφιαλτικά, διωγγώνεται ο αριθμός των θυμάτων, των θανάτων δηλαδή, αλλά και των κρουσμάτων. Και πολλοί μιλούν για το ενδεχόμενο να έχουμε πολλαπλή νόσηση. Ενώ πέρα από τον COVID και από την γρήπη, αλλά και από άλλες ασθένειες, και πάμε να τα δούμε, να προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα αποκωδικοποιήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Γουργουλιάνη. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω. Ξέρετε, είστε πάντα εκείνη η λιαχτίδα στα σκοτάδια. Το λέω για τις πολύ ζωφερές, γιατί τώρα προφανώς όχι ότι είναι λίγοι 180 θάνατοι μέσα μια εβδομάδα, αλλά έχουμε ζήσει τέτοιους αριθμούς μέσα μια μέρα. Έτσι μην το ξεχνούμε αυτό. Και ήσασταν πάντα μια ελιαχτίδα, έτσι το φως στα ζωφερά αυτής της μακράς περίοδου. Οπότε πάμε τώρα με τον ρεαλισμό που πρέπει να έχουμε όταν αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί όλο αυτό δεν σβήνει σιγά σιγά, όπως και εσείς και συνάδελφοί σας έχετε εκτιμήσει ότι θα συμβεί. Αυτό θα συμβεί πολύ αργά, θα συμβεί με ρυθμούς χελώνας. Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, πρέπει να σας πω ότι από τον Ιανουάριο και μετά έχουμε μια συνεχή μείωση των ασθενών που μπαίνουν στα νοσοκομεία και όλοι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ. Mm-hmm. Είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας με συνοσηρότητες. Επομένως, οι άνθρωποι που πεθαίνουν, και δυστυχώς πεθαίνουν στην Ελλάδα περίπου 300 άνθρωποι κάθε μέρα, τόσοι είναι συνολικά από κάθε νόσημα, η πλειονότητα των ανθρώπων, όλοι σχεδόν, που πεθαίνουν από κορονοϊό, είναι άνθρωποι που πεθαίνουν με κορονοϊό και έχουν πολλές συνοσηρότητες. Επομένως, ο αριθμός των θανάτων που ανακοινώνεται είναι σημαντικός, είναι ένα πρόβλημα, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μια προχωρημένη ηλικία και άλλα πολλά προβλήματα υγείας. Πάμε τώρα για να σας αποδείξω ότι αυτό το φαινόμενο σβήνει σιγά σιγά και έχει γίνει ενδημική νόσος. Άρα λοιπόν από τον Ιανουάριο και μετά, και έχουμε τώρα γεμάτους 10 μήνες, τα νοσοκομεία μας έχουν λίγο φορτίο, λίγους ασθενείς, δεν έχουμε νέους ανθρώπους. Αν είχαμε νέους ανθρώπους και είχαν αναστρέψιμους παράγοντες, θα ήταν γεμάτες και οι ΜΕΘ. Σας θυμίζω ότι χθες ανακοινώθηκαν 85 διασωληνωμένοι ασθενείς. Την ίδια εποχή πέρυσι στις μονάδες είχαμε 451. Καταλαβαίνετε επομένως ότι έχουμε ηλικιωμένους ανθρώπους, πολύ ηλικιωμένους ανθρώπους που χάνονται, αλλά με άλλα νοσήματα κατά κανόνα. Έχουμε πολλές μολύνσεις στην κοινότητα. Οι άνθρωποι μπήκαν σε κλειστούς χώρους, συγχρονίζονται. Περνάνε όμως όλοι ήπια με συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό, υγιείς, χωρίς να κάνουν βαριά νόσο. Και επομένως, αργά-αργά πάμε σε μια φάση που λέγεται ενδημική φάση της νόσου. Θυμίζει την εποχή προ-κορονοϊού, που είχαμε κορονοϊούς, που είχαμε και γρήπη, που είχαμε και αδενοϊούς, που είχαμε και RSV και όλα τα άλλα. Τώρα, για να σας πω την αλήθεια, γιατί το ακούω αυτό όχι από εσάς, κύριε Πολύζο, αλλά δυστυχώς και από συναδέλφους μου, ακούω το τρίδημη λίμωξη. Mm-hmm. Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου σε αυτή την ιατρική και στην άσκηση της ιατρικής. Δεν έχω δει κανένα να περάσει μαζί και γρήπη και κορονοϊό και RSV. Καταλάβατε, δηλαδή. Ναι. Όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν πρέπει να τρομάζουμε τον κόσμο ότι είναι κάτι. Και στον νόμο των πιθανότητων, λέτε, αυτό ναι. Είναι κάτι που πολύ σπάνια θα συμβεί. Έτσι, ένας άνθρωπος να τα περάσει, όπως λέτε, ταυτόχρονα. Δεν το έχω δει αυτό. Δεν το λέω αυτό γιατί ακούω συναδέλφους μου χρησιμοποιούν δημοσιογραφικές υπερβολές του τύπου τρομακτικά κύματα, τέτοια πράγματα. Τους βαρέθηκα, δηλαδή, για να σας πω την αλήθεια. Τόσο σκληρά μου έρχεται να μιλήσω καμιά φορά. Αισθάνομαι φιλόξενα σε εσάς και μπορώ να το πω. Αλλά τριδύναμη, το άκουσα και αυτό, καινούριο όρο, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί, αλλά οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές. Μάλιστα. Τώρα. Παρά τα αυτά δεν είναι ένας ικανός ορίζοντας αυτός των 2,5 και πλέον ετών για να πούμε ότι θα σβήσει σιγά σιγά η πανδημία. Προφανώς όταν κάνετε σύγκριση με ένα χρόνο πριν είναι υπέρ της σημερινής περίοδου ο αριθμός των διασωληνωμένων σε σχέση με πέρσι τέτοια μέρα. Αλλά όλοι ελπίζαμε ότι αυτό θα είχε έναν ορίζοντα που ξεπέρασε και αυτό που προσδοκούσαν ακόμη και οι γιατροί. Κοιτάξτε, δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύω ότι ξεπέρασε τον ορίζοντα. Έχουμε, όπως σας είπα. Εσείς τον βλέπατε τον ορίζοντα εξ αρχής μακρύ. Τον έβλεπα να φθήνει αργά και σταθερά. Mm-hmm. Και εκεί είμαστε τώρα. Δηλαδή, okay. Αν μπορούσα να το πω με κάποια έτσι επιπόλαια διάθεση, θα σας έλεγα
ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε νέους ανθρώπους, δεν είναι γεμάτη η μονάδα θεραπείας, τα νοσοκομεία είναι άδεια, μιλάμε για την ενδημική φάση της νόσου. Οι πανδημίες, το έχουμε πει και μαζί, δεν φεύγουν με ένα διακόπτη, ούτε με ένα διάγγελμα του Πρωθυπουργού ή κάποιου άλλου μεγάλου παράγοντα της υγείας. Οι πανδημίες εκφυλίζονται. Και από τον Ιανουάριο και μετά αυτή η πανδημία έχει εκφυλιστεί. Αυτό ζούμε. Είναι οι θάνατοι συνεπώς που προκύπτουν από τον COVID, από τη λίμωξη αυτή, που συνδέονται με τη λίμωξη, αλλά στην πραγματικότητα έρχεται να αποτελειώσει έναν ασθενή ήδη ταλαιπωρημένο από άλλες αιτίες, από άλλες αφορμές. Κύριε Πολύζο, σήμερα είδα τους 7-8 ασθενείς που νοσηλεύουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι η κλινική μας, που είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του τι γίνεται στην Ελλάδα. Και οι 8 είναι στο νοσοκομείο γιατί βρέθηκαν θετικοί, έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Όλοι. Κάποιος έχει νεφρική ανεπάρκεια, κάποιος άλλος παίρνει κορτιζόνη, κάποιος είναι υπερήλικας. Άρα λέτε ο COVID είναι το τελειωτικό χτύπημα, δεν είναι από μόνο του αυτό. Συμβάλλει σε αυτό. Πρέπει να σας πω ότι η αγωνία μου είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι θα γυρίσουν στο σπίτι τους, στο περιβάλλον τους. Σκεφτείτε, ας πούμε, υπέργυρους ανθρώπους που βρέθηκαν εκτός περιβάλλοντος, που βλέπουν ανθρώπους με φόρμες, με στολές, με μάσκες. Καταλαβαίνετε, ανησυχώ για τον ψυχισμό τους αυτών των ανθρώπων. Και όλη μου αγωνία είναι πώς θα τους βγάλω γρήγορα να επιστρέψουν. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι ταλαιπωρούνται μερικοί άνθρωποι. Πρέπει να βγούμε, να πάμε στη λογική ότι ξανανοίξαμε, υπάρχουν όλα τα άλλα νοσήματα, δεν ξεχνάμε να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, πάμε στους γιατρούς, δεν φοβόμαστε το νοσοκομείο. Και εφόσον συντηρούμε αυτό το κλίμα ότι έρχεται COVID και θα ξαναέχουμε πανδημία, θυμίζω, ευλογιά των πυθίκων, υπατήτητα, τι έχει ακουστεί πριν από λίγο, μέχρι και ο συμπαθής μας Κένταυρος, και αυτός έγινε παραλλαγή δηλαδή, καταλάβατε. Δηλαδή, αν δεν βγούμε από αυτή τη λογική, θα πάνε όλα τα άλλα πίσω, οι άνθρωποι θα πεθαίνουν από σοβαρά νοσήματα και εμείς θα κυνηγάμε μια ενδημική νόσο, η οποία σας περιέγραψα για 10 μήνες, προσβάλλει αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι προφανώς πρέπει να εμβολιαστούν, έτσι δεν είναι, εκεί είναι το βασικό. Άρα προφυλάσσουμε τους μεγάλους ανθρώπους και τους ευάλωτους αφού εμβολιαστούν και οι υπόλοιποι ζούμε φυσιολογικά. Και δεν μετράμε τα συναχάκια που περνάμε στην κοινότητα. Καλά, προφανώς, έτσι. Μα νομίζω πια και όσοι νοσούν, δεν το περνούν με τη δυσκολία που είχε μια παραλλαγή προ 6-8 μηνών, έτσι. Κύριε Πολύζο, πάλι δεν θέλω να ταλαιπωρώ τους. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που βλέπω στο περιβάλλον. Δεν θέλω να ταλαιπωρώ τους τηλεθεατές σας, αλλά θα σας έλεγα στα προηγούμενα κύματα όλοι οι νοσηλευόμενοι είχαν πνευμονία. Όλοι. Τώρα έχει ένα στους 4. Και εννοώ τους νοσηλευόμενους. Εννοώ τους μεγάλους ανθρώπους. Δεν εννοώ στην κοινότητα. Στην κοινότητα κανένας δεν έχει πνευμονία. Έτσι δεν είναι. Άρα έχει εξασθενήσει το στέλεχος που τρέχει αυτή την περίοδο, γιατί διαβάζω και εγώ ότι έχουμε πια όλες τις υποπαραλλαγές της Όμικρον, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, έχει εξασθενήσει και μάλιστα πρέπει να σας πω και κάτι άλλο που νομίζω ότι και ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Δεν έχουμε παραλλαγή ανησυχίας. Θυμηθείτε ότι είχαμε ο ευαίσθητος οργανισμός, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αν δει κάτι που πάει πολύ στραβά, δίνει ένα ελληνικό γράμμα. Και ακόμα το ελληνικό γράμμα μέχρι το ωμέγα έχουμε και άλλα μετά την ώρα. Άρα το ότι έχουμε σταματήσει το όμικρον, λέτε, είναι καλό. Και εμένα, ξέρετε, μου θυμίζει και την ιστορία της Όμικρον, την ωραία ταινία που είχα δει στα μαθητικά μου χρόνια, μάλλον, και την έχω ξεχάσει τώρα. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι δεν έχει κριθεί κάποια από αυτές τις μεταλλάξεις ότι θα είναι παραλλαγή ανησυχίας. Άρα είμαστε στον αστερισμό της Όμικρον ακόμα. Μια νόση του ανώτερου αναπνευστικού και ήπια νόση. Πάμε να δούμε τώρα τις προτροπές για εμβολιασμό. Η τέταρτη δόση του εμβολίου ήταν ως προτροπή για τους άνω των 60, οπωσδήποτε. Τώρα πια οι άνω των 60 έχουν κάνει ήδη την πέμπτη δόση ή κάνουν την πέμπτη δόση αυτή την περίοδο. Ποιος είναι ο ορίζοντας που χωρίζει τις δόσεις μεταξύ τους αν κάποιος δεν νοσήσει? Είναι οι 6 μήνες, είναι οι 3 μήνες όπως ήταν τον πρώτο καιρό? Κοιτάξτε, υιοθετώ πλήρως τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού. Οι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι είναι αυτοί που σας περιέγραψα. Μπορεί κανένας να κατεβάσει και λίγο το ηλικιακό όριο στα 60 και λίγο παρακάτω δηλαδή. Δεν βλέπουμε και 60, πρέπει να σας πω την αλήθεια, στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι κακό να εμβολιαστούν και αυτοί, γιατί όλο και κάτι θα έχουν και κάτι υποκείμενο θα έχουν. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εμβολιαστούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Με ρωτάτε κάτι που είναι εντελώς δικαιολογημένο και είναι ερώτηση πολλών από τους ανθρώπους που συναντάμε. Λένε ότι κολλήσαμε το καλοκαίρι, 70 με 80% των συνανθρώπων μας κόλλησε το καλοκαίρι.
πότε να εμβολιαστώ. Τρεις μήνες είναι το όριο. Σε τρεις μήνες. Τώρα, αν με ρωτάτε αν αυτός που έκανε τώρα το εμβόλιο την τέταρτη ή πέμπτη δόση, αν πρέπει να ξαναεμβολιαστεί στη διάρκεια του χειμώνα, η απάντηση είναι μάλλον όχι. Η εμπειρία που έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι τα κύματα ήρθαν τον Νοέμβριο. Το πρώτο κύμα του 20, το μεγάλο κύμα προεμβολίων, και το μεγάλο σχετικά, λίγο μικρότερο κύμα του Νοεμβρίου. Το 21, λέτε. Ναι, του 21 που ήταν τον ανεμβολίαστον. Κύμα των ανεμβολίαστων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πιθανότητα να έχουμε ένα κύμα μολύνσεων. Κοιτάξτε, παίρνουμε από το εξωτερικό, κύριε Πολύζο, τα καλά και παρακολουθούμε το κύμα αυτό τώρα του φθινοπόρου στη Βόρεια Ευρώπη. Κράτησε λίγο, δεν γέμισε τα νοσοκομεία και δεν γέμισε τις μονάδες θετικής θεραπείας. Άρα λοιπόν, γιατί ακολουθούμε τη Βόρεια Ευρώπη? Γιατί το κρύο μπαίνει γρηγορότερα, οι άνθρωποι μπαίνουν σε κλειστούς χώρους νωρίτερα από εμάς. Άρα το δικό μας κύμα που αρχίζει τώρα να είναι, θα μιμηθεί αυτό το κύμα της Βόρειας Ευρώπης. Θα είναι δηλαδή ένα ήπιο κύμα. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι τρεις μήνες μετά την νόσηση οι ευάλωτοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο. Και επειδή το κύμα είναι το Νοέμβριο, το μεγάλο κύμα, πιθανότητα δεν θα χρειαστεί να το επαναλάβουν. Ωραία. Άρα κάνουμε το εμβόλιο με αυτούς τους ορίζοντες που δίνεται μεταξύ τους, οι δόσεις δηλαδή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την γρήπη. Εκεί αφήνουμε απόσταση από την δόση του εμβολίου κατά του COVID και της γρήπης. Μπορούμε να τα κάνουμε και μαζί? Η απάντηση είναι μπορείτε να τα κάνετε και μαζί. Μια λογική όμως που μερικοί άνθρωποι ασπάζονται και εγώ πρέπει να σας πω ότι ασπάζουμε, είναι οι λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες, γιατί να πέσουν μαζί. Ακόμα δηλαδή και το πρίξιμο στο χέρι, ναι, που είναι σύνηθες, γιατί να έχεις δύο πρίξιματα, ας πούμε. Θα μπορούσε να γίνει αυτό με διαφορά μιας εβδομάδος. Τώρα που το λέτε αυτό με το χέρι, εγώ έκανα χθες το μεσημέρι, έτσι πριν πάω στην εκπομπή, πήγα εκεί στο Προμηθέα, έκανα την τέταρτη δόση. Το απόγευμα ήμουν σε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάπως ένιωσα να φουντώνω, ούτε έδωσε σημασία, ούτε έβαλα θερμόμετρο, ταξίδεψα και μέσα στη νύχτα και όλα καλά. Το χέρι όμως πόνεσε, πονάει ακόμη. Σκεφτείτε λοιπόν να κάνετε δύο τέτοιες και από το ένα και από το άλλο χέρι και να πονάνε και τα δύο χέρια. Έχει μια λογική να αφήσει κανένας μια εβδομάδα να περάσει, νομίζω. Μια τουλάχιστον εβδομάδα, λέτε. Μια εβδομάδα φτάνει. Μάλιστα. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα, τι γίνεται με το κάπνισμα, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, να σας πω κάτι που πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Οι άνθρωποι τον καπνό τον βλέπουν και δεν τον φοβούνται. Τον ιό που δεν τον βλέπουν, τον αόρατο εχθρό, τον φοβούνται, έτσι δεν είναι? Έλατε. Πιστέψτε με, είναι πολύ χειρότερο το κάπνισμα. Πολύ πιο τοξικό, συνδέεται με περισσότερους θανάτους, με πολλαπλά νοσήματα, πολλαπλά όργανα που ταλαιπωρεί. Κοιτάξτε, ελπίζω και εγώ, δηλαδή στην πραγματικότητα προσεύχομαι στην ουσία, δηλαδή να σας πω, να μην ξαναμπούν οι άνθρωποι μέσα σε κλειστούς χώρους και καπνίζουν. Δηλαδή αυτό θα ήταν μια πλήρης, ας πούμε, οπισθοδρόμηση σε πράγματα που έχουμε πολεμήσει και εγώ και εσείς τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι δεν θα γίνει, αλλά κρατάω μερικές επιφυλάξεις και είναι μια ευκαιρία να το ξαναπώ πάλι πόσο επικίνδυνο να καπνίζει κανένας. Κάθε χρόνο χάνουμε 3.500 ανθρώπους από το κάπνισμα και εμείς ασχολούμαστε με το COVID και με τη γρήπη και με τα τριδύναμα, πώς τα λένε αυτά, οι ιούς και τις λοιμώξεις, ενώ πεθαίνουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν προφυλαχθεί. Μόλις τέλειωσα το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο, το νέο υπέροχο βιβλίο της Έλενας Ακρίτα, που είναι η βιογραφία της, έτσι, και περιγράφει αυτό πόσο δυσκολεύτηκε με το να κόψει το τσιγάρο, δηλαδή εκεί που το έριχνε στα 10. Προσπαθούσε να πάει παρακάτω, δεν τα κατάφερνε και αύξανε και ξαναγυρνούσε στα δύο πακέτα την ημέρα. Και περιγράφει όμως πόσο καθόρισε η επίσκεψή της σε ένα ιατρείο διακοπής καπνίσματος, την βοήθησε. Προφανώς θέλει δύναμη της ψυχής, του οργανισμού, το να επιβληθεί στο πάθος σου, στην εξάρτησή σου, ό,τι είναι αυτό. Αλλά την βοήθησε γιατί προφανώς της έδειξε τα βήματα για να συμβεί αυτό. Κοιτάξτε, το να κόψει το κάπνισμα είναι ασθένεια, όπως είναι και υπάρχει σαρκία. Επομένως και για τα δύο πράγματα χρειάζεται κανένας να πάει στον ειδικό. Χρειάζεται προτροπή, χρειάζεται παρακολούθηση,
ξέρετε, το ίδιο συμβαίνει και για το να χάσει κιλά. Δεν είναι. Είναι πολύ πιο εύκολο να πας με κάποιον συμπαραστάτη επαγγελματία. Το ίδιο γίνεται και για το καπνίσμα. Για να σου το πω απλά, η επιτυχία στα ιατρία διακοπής καπνίσματος, στη διακοπή του καπνίσματος, είναι περίπου 30%, δηλαδή ένας στους τρεις το κόβει. Εάν δοκιμάσει κάποιος μόνος του, η πιθανότητα είναι περίπου 1%. Καταλάβατε δηλαδή. Επομένως, πάμε και κάνουμε επαγγελματικά αυτή την προσπάθεια σε κάποιους που ξέρουν να μας βοηθήσουν να κόψουμε το καπνίσμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Να είστε καλά και σε εσάς.